Τώρα, τέλος η περίοδος των εορτών και οι πάροχοι ενέργειας ξεκινούν τις διακοπές για πλήρωτους λογαριασμούς. Μόνο στην Αττική, εντολές για νέες διακοπές παροχής ξεπερνούν τις 500 ανά ημέρα. Σε αδιέξοδο, επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τις πιέσεις της ακρίβειας έκαναν το πρώτο Πάσχα χωρίς περιορισμούς, αλλά και με τιμές να καίνε. Το Σαββάτο τα είχαν ρίξει όλα κάτω, στις τιμές τις περσινές. Τυπημένοι. Και όσο περνάγαν οι μέρες και έφταναν η Μεγάλη Πέμπτη, η Μεγάλη Παρασκευή, αυξάναμε. Αλλά δεν πήραμε αρνάκι. Για κάποιους το φετινό πασχαλινό τραπέζι ήταν ακριβό, ωστόσο για άλλους ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα. Είναι ακριβότερο, αλλά αν προσέξετε ότι το Μεγάλο Σαββάτο έπεσαν όλες οι τιμές. Δηλαδή αγόρασα τη μία φορά 10,90 το κατσίκι και το Σαββάτο ήταν 8,90. Δόξα τω Θεώ, πολύ ωραία. Πάφινα και όμορφα. Αν ψαχτείς είναι μια χαρά. Αναλόγως. Πού θα πας στην αγορά και ψαχτείς, θα βρεις καλές τιμές. Νορμάλ τιμές. Πιο ακριβό δεν είναι. Κάποτε παίρναμε αρνάκι για πλάκα. Τώρα και στην ακρίβεια όχι. Ναι, εντάξει, λίγο αυξημένες ήταν. Λίγο από τις άλλες χρονιές. Λίγο ανεβασμένες. Αλλά νορμάλ πιστεύω. Ήταν πολύ ακριβότερο από πέρυσι. Πολύ ακριβότερο. Είναι πιο ακριβό. Φέτος περίπου 20%. Περίπου. Σε ποια προϊόντα παρατηρήσατε γενικότερα ανατιμήσεις και αυξήσεις? Σε όλα. Σε όλα. Στα αγκουράκια, ντομάτες, το κρέας, σε όλα. Ήταν πιο ακριβό, αλλά εγώ βρήκα αυτήν την άρνη. Πού παρατηρήσατε γενικότερα την ακρίβεια, σε ποια προϊόντα πέρα από το αρνί? Σε όλα τα προϊόντα, γενικά στο σούπερ μάρκετ, έχουν ακριβήνει όλα. Δεν είναι όπως ήταν. Δεν ευωδόθηκαν οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου τις ημέρες των εορτών του Πάσχα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Ναι, μεν υπήρχε κίνηση, αλλά όχι αναμενόμενη όπως τα προηγούμενα χρόνια. Όσο είναι αυξημένο το ενεργειακό, όσο έχω ξαναπεί, τα χρήματα του εργαζόμενου φεύγουν στο σούπερ μάρκετ και στο ρεύμα, δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα για τα υπόλοιπα.